Λοιπόν, ήρθαμε εδώ στη Γογό. Είναι το κατεξοχήν στέκι των καλλιτεχνών εδώ. Έχει τέλεια και φτεδάκια. Η Γογό είναι αγαπημένη φίλη και χρόνια ερχόμαστε εδώ σε αυτό το φοβερό στέκι. Φωτεινή μου, σε είδα στην κυρά της Ρο. Τώρα από 23 Οκτωβρίου ξεκινάμε τη χειμερινή περιοδία. Και πάμε στην άλλη, πάμε στην Αριστεία. Στην Αριστεία μας, τη ζακέτα να πάρεις. Πολύ αγαπημένη η Αριστεία, πολύ αγαπημένη η σειρά. Και ξέρεις, αυτό το καταλαβαίνω και από τον κόσμο, γιατί τώρα και λόγω της περιοδίας που ταξίδευα σε όλη την Ελλάδα, όλος ο κόσμος ερχόταν και με πείραζε και μου λέγε με ζακέτα να πάρεις, δεν είναι καινούργια ζακέτα, δεν θα βάλεις ζακέτα. Δηλαδή έτσι καταλαβαίνεις και πόσο το βλέπει ο κόσμος και πόσο τα αγαπάει. Ήσουν από πολύ μικρή στο θέατρο και στην τηλεόραση. Έχεις φύγει ποτέ από παράσταση επειδή ας πούμε μπορεί κάποιος να σε προσέβαλε? Όχι, όχι. Στην τηλεόραση? Δεν έχω φύγει. Όχι, όχι, δεν έχω φύγει ποτέ από δουλειά. Μια-δυο φορές ίσως, αλλά για τελείως πρακτικούς λόγους, ας πούμε, επειδή μπορεί να είχα πολλά γυρίσματα και να μην μπορούσαν με τις πρόβες κλπ. Αλλά όχι, δεν έχω φύγει από δουλειά για τέτοιο λόγο. Όχι. Στην τηλεόραση με τα εγκλήματα σε ακολουθούσε μετά αυτούς ο ρόλος? Ό,τι είδα τώρα κάπου χθες προχθές το πέτυχα, πάλι το έχει επανάληψει. Ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη σειρά, εξακολουθεί να είναι. Τη βλέπει και κόσμος μου, μιλάνε ας πούμε παιδιά που δεν είχαν γεννηθεί καν όταν γυρίζονταν η σειρά. Όχι, το να μου μιλάει ο κόσμος και όχι μόνο χαρά μου δίνει. Remake θα έβλεπες από τα εγκλήματα? Δεν νομίζω. Κάποια στιγμή είχε ακουστεί πριν από αρκετά χρόνια, μπας και γίνει και λοιπά, αλλά δεν νομίζω. Είναι και μια σειρά που στο τέλος πεθάναμε όλοι. Να κάνουμε. Σωστό. Στην επόμενη ζωή. Να αναστηθούμε. Τι να κάνουμε. Ξέρω. Λένε ότι όσοι από τους καταγγέλλοντες είναι στη φυλακή θα σταματήσουν τα κανάλια. Υπάρχει μια οδηγία να μην προβάλλουν πλέον αυτές τις σειρές. Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσοι άνθρωποι που εργάζονται, ας πούμε, για να δημιουργηθεί μια σειρά. Και είναι και πολλά που έχουν αγαπηθεί από τον κόσμο. Τι να σου πω, νομίζω ότι ο καλύτερος κριτής είναι το ίδιο το κοινό. Πάντως, ναι, είναι λίγο άδικο για όλους τους υπόλοιπους που συμμετέχουν στη δουλειά. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδη είχε πει κάποια πράγματα για τον κύριο Φιλιππίδη και ότι όταν είσαι καλός ηθοποιός και έχεις ταλέντο, μπορεί να έχεις και αδυναμίες. Εσένα, ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό? Κοίταξε, σε οποιαδήποτε πράξη είναι αξιόπινη πράξη και μπορεί να βλάψει κάποιον άλλον, φυσικά και δεν την εγκρίνω. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει πει η Ελισάβετ, δεν το έχω παρακολουθήσει. Θα δικαστεί. Έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Δεν νομίζω ότι είναι κανείς μας άξιος που μπορεί να κρίνει έναν άλλον άνθρωπο από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η διαδικασία της δικαιοσύνης. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει ένα όριο ανάμεσα στον σκηνοθέτη και στον ηθοποιό, γιατί πολλές φορές, ξέρεις, πατήσανε και εκεί ότι ήταν για το ρόλο, ας πούμε. Άλλο η δουλειά, άλλο η ζωή. Δεν το συζητώ. Δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Και είπαμε, υπάρχουν τα συγκεκριμένα όρια. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι κανόνες και στη ζωή και στη δουλειά. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ποια είναι αυτά τα όρια και τι σημαίνει κάτι άλλο, το οποίο είναι εκτός ορίου, εκτός της δουλειάς, εκτός του επαγγέλματος, εκτός της συγκεκριμένης απέτησης μιας σκηνής, ας πούμε. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Η αγάπη και ο έρωτας τι ρόλο παίζουν στη ζωή πλέον της? Εντάξει, πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπος δεν είναι μοναχικό, έχει τόσο ανάγκη την αγάπη, τη συντροφικότητα. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό ρόλο. Πώς και δεν έφτασες στο να παντρευτείς ή να... Δεν ήμουν ποτέ αρνητική, ούτε στο θέμα γάμου, ούτε στο θέμα του παιδιού. Απλά δεν έτυχε. Δηλαδή, απ' την άλλη, δεν μου αρέσει να πιέζω καταστάσεις. Δηλαδή, ότι επειδή έφτασα αυτή την ηλικία και μέχρι τώρα μπορώ να κάνω παιδιά, με έτοιμο χαμέτι να βρω ποιον άνα, ας πούμε, και να κάνω ένα παιδί, ντε και καλά για να κάνω ένα παιδί. Όχι, δεν ήμουν αρνητική. Απλά δεν προέκυψε. Οπότε είμαι καλά με αυτό, δεν έχω θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Φωτεινή Παξεβάνη. Μιλάει πολύ στρωτά, πολύ σαν να ακούω έτσι, μια φίλη μου στην διπλανή πόρτα. Κάνουμε συζήτηση στο σπίτι.